λένε ότι το λουκέτο στην ΕΡΤ θα έχει δημοσιονομικό όφελος. Ψέμα. Η ΕΡΤ δεν επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό. Αντιθέτως, η ΕΡΤ προσθέτει στον κρατικό κορβανά. Το 2013 θα πληρώσει για φόρους, για ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και το χρέος 148 εκατομμύρια ευρώ. Λένε ότι το χαράτσι της ΕΡΤ είναι πολύ για ένα κανάλι. Ψέμα. Τα 4,2 ευρώ το μήνα που πληρώνει το κάθε νοικοκυριό είναι το πιο χαμηλό ανταποδοτικό τέλος στην Ευρώπη. Από αυτά το 1 ευρώ πηγαίνει στο Λαγιέ, στην εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πληρώνουμε 50 ευρώ το χρόνο για να έχουμε ειδήσεις, πολιτισμό, αθλητισμό από 4 τηλεοπτικά κανάλια, 7 ραδιοφωνικούς σταθμούς που εκπέμπουν και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, στον ελληνισμό ανά την Ιφίλιο. Λένε ότι ο κόσμος δεν πληρώνει τα ιδιωτικά κανάλια. Ψέμα. 50 ευρώ το μήνα κοστίζει σε κάθε νοικοκυριό η λειτουργία των ιδιωτικών σταθμών. Από το 1989 που εκπέμπουν δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ για την χρήση των τηλεοπτικών συχνοτήτων, αφήνοντας τρύπα στα δημόσια ταμεία πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το 2% των ακαθάριστων εσόδων τους που έπρεπε να πληρώνουν μειωνόταν σε 0,1% χωρίς ούτε καν αυτό να καταβάλουν. Ακόμα και η Τρόικα διευκόλυνε τα ιδιωτικά κανάλια να αρχίσουν να πληρώνουν φόρο 20% επί των διαφημίσεων από το 2014.